Νέο κύκλο κινητοποιήσεων ξεκινούν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ με αιχμή του δόλωτος στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ αντιδρούν στην κατάφορη, όπως τη χαρακτηρίζουν, αδικία σε βάρος τους, αφαιρώντας κατακτήσεις ετών και ζητούν από την κυβέρνηση να καλύψει το δημοσιονομικό έλλειμμα με τα χρήματα που θα καταβάλουν οι έχοντες και κατέχοντες. Δεν είναι οι εργαζόμενοι αυτοί που δημιουργήσαν την κρίση. Δεν είναι αυτοί που ευθύνονται για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Αυτοί που τη δημιουργήσαν έχουν το σκοπό τους, αυτοί θα πληρώσουν, δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν επίσης την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τα αποθεματικά της επιχείρησης, τα οποία, όπως υπογραμμίζουν, είναι χρήματα των εργαζομένων, και ζητούν την άμεση πρόσληψη τεχνικού, κυρίως προσωπικού, για να μπορέσει η επιχείρηση να στηριχθεί και να μην μοιραστεί στους ιδιώτες και τους εργολάβους. Η ΔΕΗ σήμερα ανήκει στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους. Δεν έχει δικαίωμα καμία κυβέρνηση να απλώνει το χέρι πάνω. Έχουμε λοιπόν χρέος. Δεν έχουν δικαίωμα να μετοχοποιήσουν, γιατί κάτι άκουσα το 51. Θα είναι κλέφτες και απατεώνες και σαν τέτοιους θα τους πάμε στα δικαστήρια. Ο στόχος και σκοπός τους είναι να μην μπορέσει να λειτουργήσει η ΔΕΗ, να την απαξιώσουν στην κοινωνία για να τη βγάλουν στο σφυρί. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η απαξίωση της ΔΕΗ και το μοίρασμα της επιχείρησης στους κρατεκοδίαιτους εργολάβους. Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, προχωρώντας σε 48 ώρες κυλιόμενες απεργίες.